Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε από μένα τον ίδιο, δειλά-δειλά το 1981. Είχα αρχικά πάρει 2 μοτοποδήλατα. Το δεύτερο χρόνο πήρα 2 μικρά αυτοκινητάκια. Τον άλλο χρόνο έγιναν 4, 6 και έτσι μεγάλωσε ο στόλος μας. Λοιπόν, έχουμε αυτοκίνητα οικονομικές κατηγορίες για 2 άτομα, για 4 μέχρι και 10 ατόμων. Αυτοκίνητα τα οποία είναι βανάκια, συμβατικά και αυτόματα. Αυτή τη στιγμή στο νησί, για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, έχουμε 4 γραφεία σε 4 διαφορετικά σημεία. Στο Καψάλι, εδώ στο αεροδρόμιο, στο Διακόφτη και στην Αγία Πελαγία. Ο στόλος μας έχει επίσης 16 διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων, δηλαδή σε μικρά, σε μεσαία, σε μεγάλα, σε ανοιχτά, σε κλειστά, και έχουμε και δίκυκλα όλων των κατηγοριών. Έχουμε αυτόματα σκούτερ από 50 κυβικά μέχρι 500 κυβικά, μοτοσυκλέτες, εντούρο, τις κλασικές που μπορεί κάποιος να πάει σε παραλίες κλπ. Λοιπόν, στο νησί όταν ξεκίνησα οι τουρίστες ήταν ελάχιστοι. Μερικές φορές συναντούσαμε 2 τουρίστες, 3-4, οι οποίοι είναι μίστονα δίκυκλα. Στην πορεία σιγά σιγά είδα ότι χρειάστηκε να πάρω αυτοκίνητα και η εξέλιξη άρχισε να γίνεται αρκετά μεγάλη. Εκεί γύρω στο 1990 μέχρι το 2010 θα έλεγα. Μετά υπήρξε αυτή η κάμψη με την κρίση και με όλα αυτά τα πράγματα. Με την πάροδο των χρόνων είδαμε ότι οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, δηλαδή ερχόντουσαν περισσότεροι τουρίστες, οικογένειες, ήθελαν αυτοκίνητα, έπρεπε να γεμίσουμε το στόλο μας με και άλλες κατηγορίες, εκτός από τα κανονικά αυτοκίνητα. Και ωστόσο χτίστηκαν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες σίγουρα έχετε συναντήσει, τις είδατε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε μια ειδική άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, μια και είμαστε και γραφείο του ΕΟΤ. Έχουμε άδεια για να μισθώνουμε αυτοκίνητα με σοφέρ. Υπάρχουν ηλικιωμένοι αλλοδαποί οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν το ρίσκο της οδήγησης, καθώς επίσης και μερικοί γονείς για τους νέους οδηγούς στα παιδιά τους. Με αυτή τη δυνατότητα λοιπόν τους προσφέρουμε ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο με οδηγό, ο οποίος μιλάει 2-3 γλώσσες και μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όπου θέλουν, σε παραλίες, σε ιστορικά σημεία του νησιού και να τους επιστρέψουμε πίσω στο ξενοδοχείο τους. Είναι μια πολύ σημαντική παροχή και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι είναι πιο σημαντική. Έχουμε οικονομικά αυτοκίνητα από 800 κυβικά μέχρι 2.000 κυβικά. Υπάρχουν αυτόματα, υπάρχουν κανονικά, τζιπ όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και τζιπ τα οποία είναι ανοιχτά, γκάμπριο. Εννοείται, όταν κάποιος μας το ζητήσει μπορούμε να κάνουμε delivery οπουδήποτε. Σε παραλία, σε σκάφος, σε χωριό, σε ξενοδοχείο. Λοιπόν, το site μας είναι το panayotis.net.gr. Έχουμε 4 τηλέφωνα. Είναι και τα 4 στο ίντερνετ, φαίνονται. Υπάρχουν καταστήματα στο λιμάνι, στο Καψάλι, που είναι και το πιο τουριστικό μέρος των Κυθύρων. Εκεί άρχισα το 1981. Υπάρχει εδώ στο αεροδρόμιο που είμαστε, γραφείο, το βλέπετε, στην Αγία Πελαγία και στο Διακόφτη των Κυθύρων, στο λιμάνι. Είναι ένα ευλογημένο νησί τα Κύθυρα, υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα για κάποιον. Υπάρχουν ενδιαφέροντα τουριστικού περιεχομένου, αρχαιολογικού, καθώς επίσης και θρησκευτικού και περιπατητικού. Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια, εκκλησίες, ιστορία κλπ. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα που μπορεί κάποιος με την χρήση ενός από τα οχήματα που διαθέτουμε να τα επισκεφθεί και να τα απολαύσει. Ο τουρισμός που δέχεται το νησί μας είναι αρκετά καλός και είναι, μπορώ να πω, πνευματικού επίπεδου και οικονομικού. Έρχονται εξαιρετικές οικογένειες, παρέες,